Κάθε επάγγελμα δεν έχει μόνο τα μυστικά του, αλλά και τις ασθένειές του. Μάλιστα, όπως θα διαπιστώσετε, πολλά επαγγελματικά νοσήματα δεν χτυπούν αποκλειστικά και μόνο τα επαγγέλματα που θεωρούμε βαρέα και ανθυγινά, αλλά και αυτά που θεωρούνται πιο ήπια. Αναλυτικά, δείτε ποιες ασθένειες κινδυνεύετε να αποκτήσετε ανάλογα με το επάγγελμα που έχετε. Οι βιομηχανικοί εργάτες κινδυνεύουν από δηλητηρίαση από μόλυβδο, υδράργυρο, χαλκό. Οι εργαζόμενοι σε λατομεία κινδυνεύουν από σύλλικωση. Οι οικοδόμοι από προβλήματα στη μέση, τα γόνατα, αρθροπάθειες, τα άνω άκρα, αγκιοκινητικές διαταραχές και δερματίτιδες. Οι αγρότες από δηλητηριάσεις λόγω των χημικών, οι οποίες εκδηλώνονται με βλάβες του νευρικού συστήματος, των νεφρών, του ύπατος αλλά και του αίματος. Οι ξυλουργοί κινδυνεύουν κυρίως από καρκίνους του ρητινικού διαφράγματος λόγω της σκόνης και των σωματιδίων. Οι ηλεκτροσυγκολητές από έντονους ερεθισμούς, προβλήματα στα μάτια και επιβάρυνση του αιμοποιητικού συστήματος και του ύπατος. Οι ελαιοχρωματιστές από μυοσκελετικά νοσήματα, αλλεργικές δερματίτιδες, καθώς και προβλήματα του αιμοποιητικού συστήματος. Οι τυπογράφοι από θρομβώσεις λόγω ορθοστασίας, προβλήματα στους πνεύμονες αλλά και στο νευρικό σύστημα. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων από προβλήματα στον αυχένα και καταπώνηση του νευρικού συστήματος. Οι τροχονόμοι από κίνδυνο εκδήλωση αναπνευστικών και καρδιακών νοσημάτων. Καθώς επίσης και εργαζόμενοι σε γραφεία από το σύνδρομο του γραφείου, κεφαλαλγίες, συλλήγκους, αίσθημα κοπόσεως και αδιαθεσίας που αποδίδονται σε επίδραση διαφόρων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, προβλήματα στο μυοσκελετικό σύστημα, οσφιαλγίες, οι γιατροί χειρουργοί από θρομβώσεις, πόνους στα πόδια λόγω της πολύερης ορθοστασίας και η αεροσυνοδεία από διαταραχές στον ύπνο και καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι κομωτές από αυξημένο κίνδυνο άσματος και ερεθισμού της μύτης και των ματιών, ενώ οι δάσκαλοι από παιδικές αρρώστιες, ιώσεις και μικροβιακές λοιμώξεις.